απέναντί μας στέκονται όσοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, ασχίζουν να τη βγάλουν από την Ευρώπη. Επαγγέλλονται το ανέφικτο και αγνοούν το εφικτό, τον κοινό αγώνα για να τελειώσει η μονόπλευρη λιτότητα και να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Φέρονται με απίστευτη αλαζονία και απίστευτη ανευθυνότητα. Μας λένε ότι θέλουν να αλλάξει το μνημόνιο. Μακάρι να ήθελαν αυτό. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, να το πετύχουμε όλοι μαζί. Στην πραγματικότητα όμως δημιουργούν ένα χειρότερο πρόβλημα. Έκαναν ήδη ζημιά μόνο με τις απερίσκεπτες δηλώσεις τους. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν είχαν και την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Απ' τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε όσους επιμένουν στον αριστερόστροφο και άδα του κρατισμού που οδηγεί έξω από τη νέα Ευρώπη που διαμορφώνεται και στην απόλυτη εξαθλίωση της χώρας μας, την απομόνωση, την όπιστο δρόμηση και τους εθνικούς, ορατούς εθνικούς κινδύνους. Και από την άλλη έχουμε τις δημιουργικές, φιλελεύθερες δυνάμεις του τόπου που αγωνιζόμαστε να ξανασταθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Ελληνίδες, Έλληνες, το μήνυμα που στείλατε είναι ξεκάθαρο. Ναι στην παραμονή μας στο ευρώ, όχι στις πολιτικές συντριβής του ελληνικού λαού.